πολύ σκληρή για τη Βίκη Σταμάτη. Και η Βίκη Σταμάτη όμως είναι πολύ σκληρή φυλακισμένη. Μπορεί η απεργία πείνας που συνεχίζει, όπως λένε οι δικηγόροι της, να την εξάντλησε και χθες να μεταφέρθηκε με συμπτώματα ζάλης στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όμως σήμερα επανήλθε δρυμύτερη. Με μια αίτηση αποφυλάκησης, όπου κάνει προτάσεις αυτή στους δικαστές για εναλλακτικές λύσεις, προβάλλοντας το προφίλ της μάνας που τα κάνει όλα για το παιδί της. Ας μείνω υπό περιορισμό στο σπίτι μου, το οποίο έχει δεσμευτεί. Ας τεθώ υπό αστυνομική φρούρηση ή ας εμφανίζομαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ στο αστυνομικό τμήμα. Αρκεί το παιδί μου να έχει την προστασία μου για τη στήριξη και φροντίδα του. Με πείσμα υπερασπίζεται τις θέσεις της και λέει ότι δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας μέχρι να δικαιωθεί. Επειδή υπάρχει η ιδιορυθμία εδώ ότι έχει μείνει ένα παιδί χωρίς πατέρα και χωρίς μητέρα, ζητάμε λοιπόν να υπάρχει κατοίκον να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση με κατοίκον περιορισμό της κυρίας Σταμάτη. Παράλληλα, δεν ξεχνά να αναδείξει και πάλι το πρόσωπο της πιστής μέχρι τέλους συζύγου, αλλά και να δείξει την απεριόριστη συμπάθειά της στα μέσα ενημέρωσης που τσαλάκωσαν την αψεγάδιαστη εικόνα της από τον γάμο εις Παρισίους μέχρι την ανάκριση των Ευελπίδων. Δεν έχω καμία πρόθεση να εγκαταλείψω τη χώρα. Τη στιγμή που είναι προφυλακισμένος ο σύζυγός μου, δεν έχει περάσει ποτέ κάτι τέτοιο από το μυαλό μου. Εξάλλου, δυστυχώς είμαι πλέον τόσο γνωστή εξαιτίας της εικόνας που έχουν δημιουργήσει σε βάρος μου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν τελειώσει η προεκλογική περίοδος, θα σταματήσουν και οι ανθρωποθυσίες. Με τα στενά χρονικά περιθώρια, η αίτηση αποφυλάκησης αναμένεται να κριθεί μετά τις εκλογές.